Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα προϊόν ασφαλείας και από ό,τι έχετε δει και από τον τίτλο, ξέρετε τι είναι αυτό ήδη. Είναι η Digoo DGW01F Outdoor Cloud on Thief Wi-Fi Camera, το άσπρο χρώμα. Οπότε καταλάβατε ότι είναι η κάμερα της Digoo. Η Digoo είναι μια μάρκα του Banggood, η οποία πήγε, ξέρω εγώ, σε ένα εργοστάσιο, είπε θέλω αυτό, θα μου βάλετε το λογότυπο Digoo πάνω και θα έχει αυτά τα στάνταρ. Ας δούμε το κουτάκι του. Εδώ πέρα είναι η κωδική ονομασία, είναι το άσπρο, υπάρχει και σε μαύρο, αλλά επειδή το σπίτι που θέλω να το βάλω απ' έξω είναι άσπρο, οπότε έχει καλύτερη κάλυψη. Από πάνω λέει Design for your decision, δεξιά το barcode και από πίσω ανάλυση 720p, έχει φακό 3,6 χιλιοστών, έχει κουμπί reset. Έχει το βράδυ, βλέπουμε τις πέριθρες μέχρι 10-15 μέτρα. Οι μπάντες που υποστηρίζει στο Wi-Fi. Παίρνει μέχρι 64 GB SD κάρτα. Είναι αδιάβροχη με το πρότυπο IP66 και προστατεύει τη ζωή σου. Και πώς τη βάζουμε? Κάνουμε τρύπες με τρυπανάκι, βάζουμε με τις βίδες και είμαστε έτοιμοι. Αφού το συνδέσουμε και δεν μας το λέει. Εδώ πέρα είναι το QR code για το site της Digoo και το site της Digoo στο Facebook. Και πάμε να το ανοίξουμε. Τώρα εγώ εδώ πέρα αυτή την κάμερα τη χρησιμοποιώ κοντά 2 εβδομάδες, οπότε από ό,τι θα δείτε και από εδώ είναι χύμα μέσα. Φυσικά και δεν είναι χύμα, έχει ένα ναυλάκι, κάτι προστατευτικά. Και η κάμερα είναι αυτή. Εδώ πέρα Wi-Fi κεραία. Μια κάρτα για να κατεβάσουμε το manual, καθώς και να πάμε και στο Facebook fan page. Ένα Allen για να προσαρμόσουμε εδώ πέρα τη γωνία και ούπα και βίδες για να τοποθετήσουμε στον τοίχο. Ας βάλουμε όλα αυτά μέσα και από ό,τι θα παρατηρήσετε, μέσα στη συσκευασία δεν έχει τροφοδοτικό. Μαζί με αυτή τη συσκευή δηλαδή πρέπει να αγοράσετε ένα τροφοδοτικό ή αν έχετε ένα άλλο. Παίρνει το τροφοδοτικό, παίρνουν περισσότερες λεπτοτενίες. Να, σαν αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορεί να παρέχει 12 volt και 2 ampere έξοδο και είναι από μέσα θετικό και από έξω αρνητικό και είναι αυτό εδώ πέρα το φυσάκι που έχουν περισσότερες λεπτοτενίες. Θα σας έχω link κάτω στην περιγραφή για αυτό εδώ πέρα. Κάνει γύρω στα 3 ευρώ. Οπότε να ξέρετε, όταν πάρετε αυτή την κάμερα πρέπει να πάρετε και τροφοδοτικό μαζί. Λοιπόν, η κάμερα είναι από ένα υλικό, πώς να το πω τώρα, όχι γύψινο, όχι μάρμαρο, αλλά ανθεκτικό. Πάντως δεν είναι πλαστικό, το οποίο είναι ανθεκτικό στο νερό και γράφω από εδώ πάνω Digoo. Εδώ πέρα βλέπετε είναι σκληρό για να το γυρίσεις. Εδώ πέρα είναι η κεραία που έρχεται εδώ πέρα, την βάζεις άμα θέλεις να χρησιμοποιήσεις το Wi-Fi. Αλλιώς μπορείς να το βάλεις και μέσω ενός καλωδίου Ethernet από εδώ πέρα. Εφόσον θα τρυπήσεις για να περάσεις εδώ πέρα το καλώδιο του ρεύματος, μπορείς να περάσεις και ένα Ethernet καλώδιο. Αλλιώς έχεις την επιλογή, άμα είναι μακριά το modem και δεν θέλεις να τραβάς καλώδιο, βάζεις εδώ πέρα την κεραίουλα και είσαι κομπλέ. Άμα δεν θέλεις πάλι να το βιδάσεις στον τοίχο, το κάτω είναι ίσιο, οπότε μπορείς να έρθεις να τη βάλεις εδώ πέρα ίσια κάπου. Εδώ πέρα από κάτω είναι το QR code για να μπορέσεις να συνδέσεις πιο εύκολα την κάμερα στην εφαρμογή. Και αν ξεβιδώσεις αυτό εδώ πέρα, το οποίο όταν το βγάλεις πρέπει μετά να το βιδώσεις πάρα πολύ καλά για λόγους φου, για να μην μπει νερό και να είναι αδιάβροχη. Οπότε βλέπετε έχει και το λαστιχάκι εδώ πέρα και μπαίνει εδώ πέρα η SD κάρτα, η οποία έχω βάλει εγώ ήδη, δεν έρχεται με κάρτα SD. Και δίπλα ακριβώς είναι το reset button. Οπότε πάμε να το τροφοδοτήσω για να σας δείξω πώς συνδέεται και στο application. Δεν θα το κλείσω τώρα εδώ πέρα για να μπορέσω να πατήσω το reset. Ερχόμαστε εδώ πέρα, κατεβάζουμε πιάνουμε το κινητό μας, κατεβάζουμε την εφαρμογή Digoo Cloud, φτιάχνουμε ένα account, άμα δεν έχουμε ήδη φτιάξει. Και τώρα αυτή είναι η κάμερα εδώ πέρα, την έχω σετάρει, αλλά θα φτιάξουμε τώρα καινούριο μαζί. Οπότε ερχόμαστε, πατάμε εδώ πέρα πάνω το C, πατάμε το κάμερα. Τώρα εμένα την πρώτη φορά λειτουργήσε καλύτερα η τρίτη μέθοδος. Δηλαδή βάζοντας, συνδέοντας το στο καλώδιο Ethernet και από εκεί μετά τη σύνδεση στο Wi-Fi. Έχουμε εδώ πέρα το Ethernet καλώδιο δίπλα και πατάμε το Via Network Cable. Οπότε το πατάμε
μας λέει να το συνδέσουμε, ενώ είναι στην πρίζα, έτσι. Συνδέθηκε και λέμε Already Connected. Πατάμε το Reset Button, 1, 2, 3, 4, 5 και σκανάρουμε το QR Code που έχει εδώ πέρα από κάτω. Περιμένουμε λίγο μέχρι να βρει την συσκευή και ερχόμαστε εδώ πέρα και το βιδώνουμε όσο περιμένουμε να ανοιχνεύσει τη συσκευή το κινητό μας. Και όπως είπαμε το βιδώνουμε πάρα πολύ καλά, έτσι ώστε να σφίξει πάρα πολύ καλά με το λάστιχο και να μην μπορέσει να περάσει μέσα νερό σε περίπτωση βροχής ή επαφής με το νερό. Εδώ πέρα βλέπετε 12 λαμπάκια υπέρυθρης ακτινοβολίας, το οποίο το βοηθάει να βλέπει στο σκοτάδι. Επίσης, εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει αυτή την αγκοπή, οπότε όταν τη βεδώσει στον τοίχο μπορείτε απλά και έχει δίπλα την πρίζα, να το βγάλετε από το πλάι και να μην χρειαστεί να κάνετε τρύπα εσωτερικά για να περάσει από την άλλη μεριά. Και μόλις συνδέθηκε μας λέει Device Added, Done ή Add Another. Και από ό,τι βλέπετε συνδέθηκε έτσι απλά. Πατάμε Done και με αντικάμερα. Πατάμε μέσα και βλέπετε ότι κουνιέται ήδη γιατί είναι συνδεδεμένη. Τώρα αν πατήσουμε, άμα θέλουμε να τη βάλουμε κάπου μακριά από το modem και δεν θέλουμε να έχουμε συνδεδεμένο το Ethernet, απλά πατάμε πάνω δεξιά στο γρανεζάκι, πάμε τέρμα κάτω και λέει Wi-Fi Network. Πατάμε και διαλέγουμε το Wi-Fi που θέλουμε να συνδεδεθεί. Connected to Mi Router 3, γιατί έχω το Mi Router 3 της Xiaomi, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Μην ξεχάσετε να βάλετε την κεραία όταν θέλετε να το συνδέσετε με ένα Wi-Fi δίκτυο. Και συνδέθηκε, λέει Connected. Οπότε μπορούμε να έρθουμε και να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε πίσω και ξανά πίσω. Περιμένουμε λιγάκι μέχρι να μπουν οι καινούργιες ρυθμίσεις. Και τώρα πλέον φόρτωσε, οπότε βλέπετε όταν το γυρίσω με μια λίγο μικρή καθυστέρηση γυρνάει και η κάμερα. Εδώ πέρα κάτω μας δείχνει την ώρα που είναι γραμμένο και όταν είναι γκρι δεν υπάρχει κίνηση στο χώρο. Όταν γίνει πορτοκαλί υπάρχει κίνηση στο χώρο. Από κάτω, αν πατήσουμε αυτό πέρα που λέει την ημερομηνία, μας λέει τις ώρες που έχει καταγραφεί βίντεο και μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Ας πούμε 14 και 30, όσο πιο λεπτό θέλουμε μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Και μετά με το βελάκι αυτό πέρα δεξιά έρχεται στο παρόν. Το hold to talk είναι για να το πατήσουμε και να μιλήσουμε όπως στις Xiaomi κάμερες. Δυστυχώς η κάμερα αυτή δεν του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και η Diku θα μπορούσε να το βγάλει από το software της για τη συγκεκριμένη κάμερα. Το έχουμε δει και σε προηγούμενα reviews στη Xiaomi την Dafang, στη Xiaomi την 360 Panel Tilt και άλλα τέτοια. Mute, πάλι δεν έχουμε καθώς δεν έχει μικρόφωνο και screenshot. Όταν το πατήσουμε τραβάει φωτογραφία το συγκεκριμένο στιγμιότυπο που τραβάει. Βλέπετε εδώ πέρα πάνω την ημερομηνία, την ώρα καθώς και τη ζώνη ώρας. Ένα πρώτο πλεονέκτημα σε σχέση με, τις Xiaomi κάμερες είναι σε τοπική ώρα και μπορείς να το ρυθμίσεις σε όποια ζώνη ώρας θέλεις. Εδώ πέρα δεξιά πάνω είναι η συλλογή και από κάτω όλα τα βίντεο, motion και καλά που έχει ανοιχνεύσει κίνηση και ήχο. Η συγκεκριμένη κάμερα είπαμε ότι δεν έχει μικρόφωνο, οπότε δεν υποστηρίζεται από αυτή τη λειτουργία. Μετά, εδώ πάνω είναι για να το μεγαλώσουμε, για να είναι all screen και να είναι πιο εύκολο να το χειριστούμε άμα θέλουμε να αλλάξουμε την ώρα. Και το γραμμαζάκι μας που είναι όλες οι ρυθμίσεις. Πρώτο, πάνω είναι η ονομασία. Εγώ το ονόμασα entrance που είναι η είσοδος, έτσι ώστε μελλοντικά που θα πάρω και άλλες Diku κάμερες να μπορώ να τις ξεχωρίζω. Οπότε βάζω entrance που είναι η είσοδος. Από κάτω ρυθμίζουμε τη ζώνη ώρας. Έχει όλες τις ζώνες ώρας όλου του κόσμου. Οπότε έχει και την Αθήνα. Devices on είναι για να το βάλουμε σε ένα sleep mode, δηλαδή να μην γράφει. Ερχόμαστε, πατάμε πέρα και κλείνει η κάμερα. Από κάτω μπορούμε να ρυθμίσουμε μία ώρα, ένα πρόγραμμα δηλαδή, το οποίο να σβήνει και να ανάβει μόνη της σε τοπική ώρα. Κανονικά δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε εκεί να είναι 6 ώρες μπροστά, οπότε πρέπει να βάλουμε 6 ώρες πριν. Οπότε πάμε πίσω. Το επόμενο μας λέει Cloud Service. Είναι σε δοκιμαστική φάση γιατί μας δίνει
3 μέρες δωρεάν recording και μετά πρέπει αναγκαστικά να βάλουμε μια SD μέσα. Το οποίο και έκανα εγώ. Το cloud service είναι καλό μόνο για το μας κλέψουν την κάμερα και έχει την SD μέσα. Έχει προλάβει και έχει ανεβάσει το footage στο cloud και έτσι μπορούμε να το δούμε από εκεί. Έχει ας πούμε για 7 μέρες 7 ευρώ, για 15 μέρες 10 ευρώ, για 30 μέρες 20 ευρώ. Και εντάξει, εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ, θα έχω την SD μου μέσα και θα το βάλω κάπου ψηλά έτσι ώστε να μην μπορούν να μου κλέψουν την κάμερα. Επίσης, τώρα που είπα κλέψουν η κάμερα, άμα αποσυνδεθεί η κάμερα από το ρεύμα, δηλαδή κάνει διακοπή στο σπίτι, σου σπάσουν την κάμερα, σου κλέψουν την κάμερα και για κάποιο λόγο δεν στέλνει σήμα η κάμερα στον σερβερ, θα σου στείλει ειδοποίηση στην εφαρμογή για να σου πει ότι η κάμερα ξεσυνδέθηκε και κάτι γίνεται. Πολύ μεγάλο θετικό για μένα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, SD κάρτα είναι που έχω βάλει ήδη SD. Video mode είναι να μην γράφει, να γράφει τις κινήσεις και καταγραφή λούπας ό,τι γίνεται. Και video play και να παίζει βίντεο από το cloud ή από την SD. Εγώ διαλέγω από την SD. Το επόμενο είναι ειδοποιήσεις που μας λέει πότε να στείλει ειδοποιήσεις. Όταν ανιχνεύσει ήχο, είναι ενεργοποιημένο αν και δεν λειτουργεί σε αυτή την κάμερα, όταν ανιχνεύσει κίνηση. Και από κάτω μας λέει τη συχνότητα που θα μας στέλνει ειδοποιήσεις. Μπορεί να μας στέλνει κάθε φορά που ανιχνεύει κάτι ή άμα ανιχνεύει κάτι συνεχόμενα και δεν θέλουμε να μας στέλνει συνέχεια ειδοποιήσεις, εγώ το έχω βάλει να μου στέλνει κάθε 10 λεπτά. Μπορούμε να το βάλουμε ανά 1 λεπτό, ανά 5, ανά 10, ανά μισή ώρα και ανά 1 ώρα. Και επίσης μπορούμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα που δεν θέλουμε να μας στέλνει ειδοποιήσεις. Και phone notification είναι για να ενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις να μας έρχονται στο κινητό εδώ πέρα στην μπάρα. Και βλέπετε ότι μου έχει στείλει ήδη το motion detection, γιατί τώρα με τα χέρια μου εδώ πέρα πέρασα μπροστά από το φακό και το είδα και με είδε. Έτσι τη βίντεο, buzzer και καλά να κάνει δόνηση το κινητό. Τα device microphone, okay, δεν έχει, είναι για τις άλλες δικού κάμερες. Νυχτερινή όραση, μπορούμε να την απενεργοποιήσουμε, να την έχουμε ενεργοποιημένη πάντα και να δείχνει ασπρόμαυρα και τη μέρα. Και το auto είναι το αυτόματο, δηλαδή μόλις ανιχνεύσει εδώ πέρα το μπλε, ότι δεν έχει αρκετό φως, θα ανάψουν τα υπέρυθρα φωτάκια και θα βλέπει το βράδυ μέχρι απόσταση 15 μέτρα. Εδώ είναι για περιστροφή του βίντεο 180 μοίρες, δηλαδή αν για κάποιο λόγο δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπει όρθια και μπει ανάποδα, εντάξει και έρχεται πάνω έτσι κι αλλιώς, το πατάμε και γυρνάει την εικόνα στα ίσια. Το Wi-Fi και device details. Μας λέει όλες τις λεπτομέρειες, το firmware, το MAC address και άλλα τέτοια. Από εδώ κάνουμε επανεκκίνηση συσκευή και από εδώ την αφαιρούμε. Τόσο απλό. Λοιπόν, αυτό ήταν το review της Digo DJW01F. Είναι μια πολύ πρακτική κάμερα για άμα δεν θέλουμε να τραβήξουμε καλώδια για καταγραφικό, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η λύση. Που είναι ένα ολόκληρο καταγραφικό με 4 κάμερες, το οποίο πρέπει να τραβήξεις σε όλο το σπίτι καλώδιο από την κάμερα στο καταγραφικό, έτσι ώστε να γράφουμε στο καταγραφικό του footage. Okay, θα σας το δείξω μελλοντικά αυτό. Αυτή είναι η πιο απλή λύση για άμα θέλουμε να καλύψουμε ένα χώρο χωρίς να ανοίξουμε πολλές τρύπες ή άμα έχουμε μία μπρίζα εξωτερικά, αν και δεν το συνιστώ γιατί μπορεί να βγει εύκολα από την μπρίζα και να μην γράφει footage. Οπότε να το βάλεις κάπου ψηλά, να κάνεις μία τρύπα στον τοίχο να περνάει το καλώδιο εσωτερικά, έτσι ώστε να είναι πιο safe και να μην μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το review. Γεια σας.